Κάψω εκεί. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα των αγώνων, που είναι τα mountain bike. Είναι δασικές διαδρομές, με την έγκριση και την, του Δασαρχείου Ναυπακτίας. Έχουν χαραχτεί δύο διαδρομές 26 χιλιόμετρων και 40 χιλιόμετρων για mountain bike ποδήλατα απλά και για ηλεκτρικά ποδήλατα. Οι αθλητές στο σύνολό τους ξεπερνούν τους 130, που είναι αρκετά ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός, μια και εμείς βάζουμε φραγή στις συμμετοχές, λόγω του ότι δεν θέλουμε ούτε τα μονοπάτια να καταστρέψουμε, αλλά και πρέπει ο όγκος να φιλοξενηθεί από την περιοχή. Και να, γιατί είναι και θέμα κλινών, όπως καταλαβαίνετε. Θα τονίσω για μια ακόμη φορά, όπως είπα και χθες στο site σας, ότι είναι μια προσπάθεια της περιβαλλοντικής οργάνωσης Πράσινο Μπλε, σε συνδιοργάνωση φυσικά με το Δήμο Ναυπακτίας, για να αναδείξουμε, και αυτό κάνουμε εδώ και 13 χρόνια, φέτος είναι η 14η χρονιά, να αναδείξουμε την περιβαλλοντική ομορφιά της και τη φυσική ομορφιά της περιοχής και παράλληλα να τονώσουμε, θεωρώ σημαντικά, την τοπική οικονομία για μια προς το τέλος του καλοκαιριού που αρχίζει να φθήνει και να τελειώνει η περίοδος. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει το τέλος Αυγούστου κάθε χρόνο για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ποδηλαδικοί αγώνες κρατούν πολλά χρόνια στην Ορεινή Ναυπακτία. 14 χρόνια. Να σκεφτείτε ότι είναι αγώνες οι οποίοι είναι από τους λίγους, μην θα έλεγα μοναδικούς, θα έλεγα και ίσως και ο μοναδικός αγώνας Open, ο οποίος μπαίνει κάθε χρόνο στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Έχει εγκρίνει την προκήρυξή της η Ομοσπονδία και σήμερα μαζί μας έχουμε αλυτάρχη, κομισάριο της UCI, ο οποίος είναι εδώ για να υποπτεύσει τον αγώνα, καθώς επίσης και κριτή της Ομοσπονδίας. Αυτό για μας είναι ένα point, ένας πόντος θετικός για τη διοργάνωση, γιατί οι αθλητές αισθάνονται ότι είναι μια σοβαρή διοργάνωση και επανέρχονται. Βέβαια, χαίρομαι ιδιαίτερα φέτος γιατί έχουμε και πολλούς καινούριους. Οι αθλητές και οι συμμετέχοντες είναι από όλη την Ελλάδα σημειωτά. Έρχονται από τα Χανιά. Σήμερα έχουμε συμμετοχές από τα Χανιά, από τη Μύκονο, από την Αυστραλία, από. Δεν ξέρω και από πού. Από την Αλεξανδρούπολη. Σας πάρω τα μακριά σημεία που είναι δύσκολο να έρθει κανείς εδώ, γιατί είναι μια απόσταση. Το έχουμε καταφέρει αυτό, πιστεύω, με πολύ υπομονή και επιμονή. Πάντα οι αγώνες πρέπει να έχουν την έγκριση της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Αυτό βοηθάει για να πάρουν άδεια από το Δασαρχείο, από την αστυνομία, αλλιώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε και οι άνθρωποι που κάνουν αγώνες Open, πετυχημένους αγώνες Open όπως κάνει ο κύριος Ξίδης, χρειάζονται την άδεια της Ομοσπονδίας. Είναι από τους αγώνες που εδώ και 14 χρόνια... Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έρχομαι πάρα πολλά χρόνια και εγώ εδώ. Είναι σημαντικό γιατί η ποδηλασία έχει φίλους, και όμως είναι δύσκολο πολύ να διοργανωθούν τέτοιοι αγώνες και σε τέτοιο περιβάλλον. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει, έχεις το δάσος, πρέπει να το προσέχεις, πρέπει να καθαρίζεις τα μονοπάτια, πρέπει να φροντίζεις για την ασφάλεια των αθλητών, τη σήμανση. Μέχρι όλα αυτά τα χρόνια που έρχομαι εδώ, είναι, η διοργάνωση είναι top. Δηλαδή είναι family πανελληνίων πρωταθλημάτων. Βλέπουμε περισσότερους αθλητές να έρχονται στις αγώνες Open, γιατί είναι πιο εύκολο για αυτούς, δεν έχουν δελτία όλα αυτά που χρειάζεται ένας αθλητής της Ομοσπονδίας να τρέξει σε έναν αγώνα της Ομοσπονδίας, από διασυλλογικό ως πανελλήνιο, και έτσι έχει πολύ κόσμο. 120 άτομα ξεκίνησαν τώρα. Μια δύσκολη και απαιτητική διοργάνωση. Είμαστε εδώ για 13η χρονιά. 14 χρόνια γίνεται οι αγώνες ποδηλασίας εδώ στην Ανοχώρη. Εμείς 13η χρονιά συμμετέχουμε και βοηθάμε τη διοργάνωση, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό αγώνα να το καλύψει υγειονομικά η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης.